Γεια σας. Σε αυτό το σύντομο βίντεο θα ήθελα να μιλήσουμε για έναν πανηλήθιον άρθρο, έναν άρθρο που έχω δει πρόσφατα, το οποίο υπογράφει κάποιος Ιουστίνης, νομίζω κάπως έτσι, και λέει έναν κιλό ψέματα, χίλια ψέματα, επίτηδες, για να εξυπηρετήσει κάποιους σκοπούς. Λοιπόν, το συγκεκριμένο άρθρο που έχω διαβάσει, και είναι ντροπή να βγαίνουν τέτοια άρθρα επίσημα, σε εφημερίδες και σε blog κτλ. Λέει υπέρ του τσάρου της Ρωσίας, τον Ρωμανόφ, τον Νικόλο, τον τελευταίο, τον τσάρο τον Ρώσο, πως είναι σπουδαίος αυτός και στην προσπάθεια να προσπαθήσει αυτός τι είναι αυτός που το γράφει, να αποδείξει ότι είναι σπουδαίος αυτός, βρίζει, ποιος βρίζει φυσικά. Βρίζει κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους, λοιπόν, συγκεκριμένα, λέει το άρθρο ότι ήταν υπεροθώος δήθεν, ήταν σπουδαίος, ήταν Ρωμαλαίος, ήταν Άγιος κτλ. Κτλ. Και δείχνει κάτι εικόνες του Ρωμανόφ, τον Νικόλαο και την οικογένειά του, τη Τσαρίνα, τη Γερμανίδα γυναίκα του, τον Αλεξέη και τις κόρες. Πως ήταν πέντε κόρες, νομίζω, ήταν ο Αλεξέη ο πρίγκιπας. Λοιπόν, και τους έχει σε μορφή Αγίων, και ήταν Ορθόδοξοι, και ήταν έτσι και αγιώς, και ήταν Άγιοι κτλ. Και μετά αναφέρεται στην επανάσταση που έγινε το 1917, την επανάσταση των Μπολσεβίκων φυσικά, όπου ανατράπηκε το καθεστώς αυτός και τους εκτελέσανε η οικογένεια μαζί με τους κάτι υπηρέτες, κάτι βοηθούς. Τους σκοτώσαν αυτούς μες στο πλάτι. Του συλλέβανε οι Μπολσεβίκοι. Λοιπόν, και το άρθρο αυτό λέει δήθεν ότι οι δύο που τους κρατούσαν ήταν Εβραίοι, δήθεν, και μετά ότι φταίνε για το θάνατο του αυτού του δήθεν υπέροχου ανθρώπου του Τσάρου Νικόλαου, φταίνε οι σιωνιστές, λέει, χωρίς καν να ξέρει καν τι είναι οι σιωνιστές αυτός που το γράφει το άρθρο, πως φταίει και αυτός είναι Άγιος. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, οι σιωνιστές δεν έχουν καμία σχέση με την επανάσταση του 17, τον Πολσεβίκο, την κομμουνιστική επανάσταση του 17, καμία σχέση δεν έχουν οι σιωνιστές. Ίσα ίσα τους πολέμησε η επανάσταση του 17 τους σιωνιστές. Οι Εβραίοι καλά-καλά δεν έχουν καμία σχέση με την επανάσταση, πλην κάποιον αντισιωνιστό, μια μικρή ομάδα φυσικά. Στην πλειοψηφία του ήταν Ρώσοι, αυτοί που κάνουν την επανάσταση, κάποιοι Πολωνοί, κάποιοι Γεωργιανοί όπως το Στάλιν, και μια μικρή ομάδα αντισιωνιστών Εβραίων, που δεν ήταν κανονικοί Εβραίοι, άθεοι. Αυτοί οι δύο σιωνιστές είναι θρησκευόμενοι και δεξιοί. Άρα αυτή ακριβώς είναι αυτή η μικρή ομάδα του Εβραίων που δυστυχώς συμμετείχε σε αυτό. Λοιπόν, ήταν αντισιωνιστές. Λοιπόν, και ο Τσάρος, ο Νικόλαος τώρα, για να δούμε πόσο σπουδαίος άνθρωπος είναι κατά αυτούς, είναι ο άνθρωπος ο οποίος 1912 έστειλε ένα τηλέγραφο στον το Τσάρο τον Πέτρο της Σερβίας και του λέει να καταλάβουν τη Βόρεια Μακεδονία. Και πήραν τις ελληνικές πόλεις, τον Πρίλαπο, την Οχρίδα, το Μοναστήρι και τα Λεπιστρόμητσα κτλ. Διώξαν τους Έλληνες εκεί, που τους φάξαν κιόλας. Ωραία. Για να γίνουν Σλάβικα όλα αυτά. Λοιπόν, αυτός είναι ο Τσάρος. Λοιπόν, το 1908 έγινε μια παράσταση εργατών στο Λένα, σε ένα χωριό που λεγόταν Λένα. Και τι έκανε ο Τσάρος ο Νικόλαος, έστειλε τους Κοζάκους και καθάρισαν 220 άτομα, τόσο Άγιος άνθρωπος ήταν. Μετά, κατόπιν πήγαινε ο πάτερ Γκέιπον, ο Ρώσος αυτός ο πατέρας, μαζί με τα αιτήματα του λαού, μαζί με το ποίμνιό του, έξω από το παλάτι, και έλεγε ότι αυτά τα αιτήματα του λαού και να προνοήσεις για το λαό κτλ. Τι έκανε ο Τσάρος, αυτός ο υπέροχος Τσάρος Νικόλαος, έσφαξε τον κόσμο. Λοιπόν, μετά έγινε ένα άλλο πάρτι των πλουσίων, των πατρικίων εκεί της Ρωσίας, και πετάξανε κάτι καρβέκια ψωμί, και μου πήγαινε ο φτωχός λόγος στον κόσμο, πλακωθήκαν και σκοτωθήκαν μεταξύ, ενώ από ατυχήματα. Πλακωθήκαν, συμμορφθήκαν και έχει πάλι ατυχήματα. Λοιπόν, άρα βλέπουμε σε τρεις περιπτώσεις ότι οι Κοζάκοι καθάρισαν τον κόσμο. Έπειτα έγινε ένα μεγάλο σαν τσουνάμι εκεί πέρα στη Ρωσία, τότε το 9, το 8 κάπου εκεί πέρα. Σαν έπεσε ένας αστεροειδής και καταστρέφηκαν δέντρα, κόσμος, σκοτώθηκε και κόσμος κτλ. Α, ο Τσάρος Νικόλαος, κούνια που τον κούνιαγε. Τους έγραψε στα παγιά τους εμποδήματα τους φτωχούς που υπέφεραν από αυτό. 1905 αυτός ο Άγιος άνθρωπος κήρυξε πόλεμο κατά της Ιαπωνίας. Έλεγε μπίθηκου τους Ιαπωνέζους, έλεγε διάφορα ρατσιστικά και αυτά κατά των Ιαπωνέζων, τους πολέμησε και τον διάλυσαν οι Ιαπωνέζοι. Έτσι, η Ρωσία με πολλαπλάσιο πολιτισμό και στρατών κτλ. Τα έβαλε με μια ανερχόμενη δύναμη την Ιαπωνία και τους διαλύσανε οι Ιάπωνες φυσικά. Οι Ιάπωνες είναι έξυπνος λαός, δεν είναι αυτός. Φυσικά είχαν και ήδη βάριες απώλειες. Λοιπόν, τώρα μιλάμε για. Που ασχοληθήκαν και 130.000 κόσμος, Ρώσοι και κάπου 100.000 Ιαπωνέζοι. Για ποιο λόγο. Λοιπόν, την περίοδο εκείνη, αυτός ο μεγάλος άντρας, ο Τσάρος Νικόλαος, κατήχε παρανόμως στην Πολωνία, τις Βαλτικές χώρες, την Αρμενία, την Γεωργία στον Κάφκασο,
και έσφαζε και εξιδίω και χριστιανούς. Τόσο χριστιανός είναι. Οι Πολωνοί δεν είναι χριστιανοί. Γιατί έσφαζε χριστιανούς, γιατί έσφαζε χριστιανούς Πολωνούς. Οι Αρμένιες και οι Γερμανοί δεν είναι χριστιανοί. Γιατί τους κυνηγούσε και τους έσφαζε όλους αυτούς. Λοιπόν. Τώρα όσον αφορά τους Εβραίους τώρα. Ο Αλέξανδρος ο δεύτερος λοιπόν, σκοτώθηκε από κάποιους αναρχικούς. Και ο Αλέξανδρος ο τρίτος, ο πρώτος της Άρας, ο πατέρας του Νικόλαου δηλαδή, έκανε διάφορα προκρόμματα των Εβραίων. Ότι φταίνε αυτοί για το θάνατο του πατέρα του και έρχεται να του καταδιώκει. Άρα τι χριστιανός είναι. Αφού οι Εβραίοι είναι, αυτοί είναι που δώσαν το χριστιανό. Πολεμώντα του Εβραίου, πολεμάει και το χριστιανισμό φυσικά. Και ο Τσάρλος Νικόλαος έκανε και αυτός κάτι παρόμοια αυτά, ότι φταίνε αυτοί και έκανε διάφορα προκρόμματα σε διάφορα χωριά, εξειδίωξε πάρα πολλούς, όπως βλέπουμε και την ταινία του Φρίντλον Ρουφ, π.χ. με τον Διονυσή Στέγη κτλ. Και αυτός ο Άγιος άνθρωπος, μετά κάναν κάτι ντούμες, θυμάσαι, είναι η περίοδος με τις ντούμες που υποσχέθηκε θα δώσει προγράμμα στο λαό κτλ. Δεν έδωσε τίποτα, δεν έδωσε. Τα έκανε ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Λοιπόν, τώρα ξεκινά ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος. Όπου οι Ρώσοι σε μεγάλο βαθμό τον προκάλεσαν τον πόλεμο. Οι Γερμανοί ήθελαν να υπερασπίσουν την πατρίδα τους εναντίον του ρωσικού επεταχτατισμού. Λοιπόν, και στέλνει τώρα εκατομμύρια στρατιώτες Ρώσους να πολεμήσουν. Είχαν ένα στους έξι όπλα. και ο Ρώσος περίμενε να ψηφίσει ο διπλανός του, πας και πάρει κανένα τουφέκι για να ρίξει κανέναν του Γερμανού, ας πούμε, που πολεμού, και του Αυστριακού που πολεμούσαν. Οι Γερμανοί και οι Αυστριακοί τους κάνανε χώμα φυσικά, ήταν ανίκανοι οι στρατιωτικοί τους, ήταν πολύ περισσότεροι σε στρατιωτικά, αλλά άχρηστοι στρατιωτικά. Τους τσακίσανε οι Γερμανοί, διαμορφωτικά. Και ο κόσμος τα πάτησαν όλα και στράφηκε στον Μπράντιν και τους ρίξανε. Λοιπόν, τόσο σκούδος ήταν. Άρα έστειλε χιλιάδες τους Ρώσους να σφάζονται. Και αυτός στα παγιά του υποδήματα εκεί με τους πλουσίους να τα πίνουν και τα πάνε. Λοιπόν, ας πάρουμε και τώρα και την περίοδο του που είναι ο Ρασπούτιν. Που εμπιστεύτηκε ένα τσαλατάνο μάγο που τον κοροϊδεύε και τον έκανε ρεζίνη των σκυλιών. Που έπαιρνε και τις γυναίκες όλες. Λοιπόν, αυτός είναι ο μεγάλος Νικόλαος, ο μεγάλος ο Άγιος, αυτός και είναι κακοί Εβραίοι. Μάλιστα. Και πως είναι κακοί σιωνιστές, λέει το άρθρο αυτό. Λοιπόν, οι σιωνιστές τι σχέση έχουν με την επανάσταση των Πολσεβίκων? Καμία, αφού είναι αντίπαλοι, ακριβώς οι αντίπαλοι της επανάστασης των Πολσεβίκων του 17. Πολεμήσαν τόσο τους. Και όταν βγήκαν φυσικά οι άλλοι, ο Λένιν και ο Στάλιν, τους κυνηγήσαν ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, άρα αυτό το άρθρο προσπαθεί να παρουσιάσει τους Ρώσους ότι είναι σπουδαίοι. Οι Ρώσοι είναι η πιο μεγάλη εχθρή του Ελληνισμού. Τα λαμόγια, οι ταβαντζίδες, άθεοι εντελώς, καμία σχέση με ορθοδοξία και στον χριστιανισμό. Πώς παίζει να παρουσιάσει τους Εβραίους πως είναι κακοί. Λοιπόν, και ο Χριστός τι είναι? Εβραίος είναι. Και αυτά που είπε ο Χριστιανισμός είναι ακριβά αυτό που λέει ο Χριστιανισμός. Έτσι, και οι πατέρες και τα λοιπά, όλα αυτά είναι βασιμένα. Είναι όλα βασιμένα και στην Τωρά. Άρα πολεμώντας αυτούς δεν είναι καν χριστιανός. Τίποτα δεν είναι. Έτσι. Λοιπόν, άρα αυτός ο Ιουστίνης με αυτά τα αρθράκια να μην λέει ψέματα στον ελληνικό λαό και να παρασύρει τον κόσμο με ψέματα και έσχυε. Αυτή είναι η προπαγάνδα. Παίρνεις ψήγμα αλήθειας και λες τα δικά σου. Αυτό.